Ακούσουμε το τελευταίο μας τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είστε... Η μητέρα του Βενιζέλου είναι. Η μητέρα του Βενιζέλου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Θέλω εγώ θα σας πω συγχαρητήρια. Τον αγαπάμε και τον αγαπούμε πάντα. Και εγώ και ο πατέρας του, τα αδέρφια του, ήμασταν και θα είμαστε περήφανοι για τον Βενιζέλο, για τα όσα έχει καταφέρει στη ζωή του, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει στα πιο τρυφερά και αυτά χρόνια της ζωής του. Θα είμαστε πάντα δίπλα του, αυτόν το ξέρει ο Βενιζέλος, και αυτό που κάνει σήμερα, να βγει να μιλήσει στην τηλεόραση, θέλει τόλμη. Και πολύ ο Βενιζέλος τόλμησε το αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια και τον και εγώ και ο πατέρα του, τα αδέρφια του, και τον αγαπούμε πάρα πολύ. Αυτό να το ξέρει. Πραγματικά, το έχω πει πολλές φορές, συγχαρητήρια για το γιο σας. Συγχαρητήρια για το γιο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να έρθει να το δούμε, γιατί ακόμα δεν τον είδαμε που ήρθε από το Λονδίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Απλώς, εντάξει, όπως εγώ πήγα ήρθα απλώς για να περάσω το δικό μου τρόπο μέσα από το δικό μου βίωμα, να περάσω ένα θετικό μήνυμα μαζί με τα παιδιά φυσικά κατά την ομοφοβία. Μπράβο ρε Βενιζέλο, έτσι, να ζούμε και να γράψει ένα βιβλίο, γιατί έχει ναι. Πολύ ωραίο λογοτεχνικό ταλέντο. Το ταλέντο αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει. Και με τις ευαισθησίες που έχει, κατάλαβα ότι έχει πολλές ευαισθησίες. Και πράγμα του γιατί παλεύει για να ζήσει καλύτερα. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Και νομίζω πως έχουν και το νόημα της κουβέντας μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι, υγιείς ή άρρωστοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να διεκδικούν το κάθε μέρα για τη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βενιζέλο. Πάμε να δούμε τι μας είπε η αγαπημένη μας η Ανεβίση. Πάμε να κλείσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.